1961. Η αναρχία. Άθρον πρώτον. Διατί μερικοί τόσο πολύ φοβούνται την αναρχία. Διατί και η Γενική Εφημερής και όλα τα υπουργικά όργανα τόσους εξορκισμούς κάμνους ή καταυτής και οι πολίτες τους ακούν και δεν γελώσει. Είναι τάχα τόσον μέγα κακόν η αναρχία, ώστε να την τρέμομεν όλοι και να την εξορκίζομεν. Εν πρώτης, η κύρια σημασία της λέξεως είναι όταν ένα έθνος μένει χωρίς αρχάς, χωρίς υπουργεία, δηλωνότι χωρίς αστυνομία, χωρίς κλητήρας και χωροφύλακας, χωρίς νομάρχας και επάρχους, χωρίς δημάρχους, εισπράκτορας, στρατιώτας, χωρίς αρχάς εν ενή λόγω. Α, και είναι κακή η κατάσταση σε αυτή. Είναι κακό να ευρεθούν τα έθνη μιαν ημέρα πυλαγμένα από όλα στα σαρπίας αυτάς. Συλλογιστείτε πόσο πληρώνουν οι ταλέποροι λαοί για να διατηρούν τα στοιχεία αυτά τα οποία καλούνται αρχαία. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, πληρώνομεν 30 εκατομμύρια χωρίς τα δημοτικά, αν προσθέσουμε τα δημοτικά, θα γίνουν 40. Θα ήταν κακό λοιπόν, αν ήταν ποτέ δυνατόν να ευρεθεί τρόπος να μην πληρώνουμε τα εκατομμύρια ταύτα. Και προσέτει οι λεγόμενοι νομάρχες και έπαρχοι και αστυνόμοι και κλητήρες και υπουργοί να είναι απλοί πολίτες ως εμείς, να ζώσουν από την εργασία των και να μην είμαστε αναγκασμένοι να κλείνομεν ενώπιόν των, να τους χαιρετώμεν μέχρι εδάφους και να στεκόμεθα 2 ώρες σε μπροστέντων με το καπέλο εις τα σχήρας. Και από κάπου να τρώγομεν και καμιάνι στην πλάτη. Δείτε προς τις σχέσεις των κυβερνήσεων Ελλάδας-Ιταλίας, που σπάνια υπήρξαν φιλικές και ελάχιστα ειλικρινείς, οι δύο λαοί πάντα έδειχναν τη συμπάθεια και τη συνδρομή τους σε δοκιμασίες και εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Εθελοντές δημοκράτες από την Ελλάδα είχαν ενισχύσει τις προσπάθειες των Γαριβαλδινών το 1859 και αντίστοιχα οι Ιταλοί πολέμησαν στην Κρήτη, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία. Η απήχηση της επαναστατικής κίνησης του Γαριβάλτη στην Ελλάδα υπήρξε τεράστια. Δεν ήταν μόνο το κύμα συμπάθειας προς αγωνιζόμενους Ιταλούς και οι λαϊκές προσδοκίες που αναφέρμανε ότι ο Γαριβάλτη θα συνέβαλε στην απελευθέρωση της Υπήρου, αλλά η ταύτιση με τις αντιμοναρχικές διαθέσεις των Ελλήνων φοιτητών. Οι πρώτες νικηφόρες μάχες του Cavour και του Garibaldi χαιρετίζονται σαν εθνικές επιτυχίες και σήμερα κατά τεθέν των δημοκρατικών πεπιθήσεων γίνονται τα ντόπια ψαθάκια, τα καπελάκια, τα σκιάδια εξήθυνα, σε αντίθεση με τους φιλοβασιλικούς που προτιμούν να φορούν άσπρα ψηλά καπέλα. Έτσι, οι πρώτοι ονομάστηκαν Garibaldiní και τους συναντάμε ως σκιαδιστές, ενώ οι δεύτεροι Αυστριακοί. Η ένταση των σχέσεων που δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο παρατάξεων υποδαβλίστηκε από τους εισαγωγείς καπέλων από το εξωτερικό. Στις 10 Μαΐου του 1859 άρχισαν οι πρώτες εμπλοκές στο πεδίο του Άρεως, που συνεχίστηκαν τις επόμενες μέρες για να εξελιχθούν σε αντικαθεστωτικές εκδηλώσεις. Οι παλατιανοί κύκλοι χειρίστηκαν χωρίς ψυχραιμία το όλο θέμα και τα σκιάδια των φοιτητών αναγνωρίζονται ως η απαρχή των διαδηλώσεων που οδήγησαν στην έξωση του Όβανα 3 χρόνια αργότερα. Στις 11 Μαΐου 1859 το πρωί, την ώρα της αλλαγής φρουράς, που όπως συνήθως έπαιζε μουσική η βασιλική μπάντα, διπλάσιο πλήθος λαού συγκεντρώθηκε στην πλατεία. Το πλήθος παρατάχθηκε μπροστά στα ανάκτορα και άρχισε να κραυγάζει «Ζήτω ο βασιλιάς», ο οποίος εμφανίστηκε στο παράθυρο για να τους ευχαριστήσει. Τότε οι σκιαδιστές που βρίσκονταν ανάμεσα στο πλήθος, αφού φώναξαν κι αυτοί, σύμφωνα με το σχέδιό τους, 2 φορές «Ζήτω βασιλιάς», ανέκραξαν κάτω αστυνόμος, το οποίο και επανέλαβε και ο λαός. Ήδη από την δεύτερη επανάληψη, ο βασιλιάς αναγκάστηκε να μπει μέσα, καθώς οι χωροφύλακες των ανακτόρων επιτίθονταν στο λαό για να διασκορπίσουν το πλήθος που ωστόσο αριστεκόταν στις επιθέσεις. Το πλήθος αποχώρησε μετά την αλλαγή της φρουράς, ακολουθώντας μέχρι την Kapnikarea τη φρουρά που αποχωρούσε μετά της μπάντας, φωνάζοντας «Ζήτω οι σκιαδιστές, κάτω αστυνόμος». Έκτοτε ο λαός κάθε βράδυ, διαδηλώνοντας, απαιτούσε την απόλυση του διευθυντή της αστυνομίας, πράγμα που έγινε. Αμιλκάρη Τσιπριάνη. Χρονολογικά, πρώτος Ιταλός διεθνιστής που συνδέεται με την ιστορία του αναρχικού κινήματος είναι ο Αμιλκάρη Τσιπριάνη, γεννημένος το 1844. Το 1862, με το ξέσπασμα της εξέγερσης εναντίον του Όθωνα, βρισκόταν στην Αθήνα, καταδιωκόμενος από την Αυστριακή αστυνομία, επειδή συμμετείχε με τα γαριβαλτινά σώματα στις συγκρούσεις με τα αυστριακά στρατεύματα το 1859 έως το 1860. Ο Τσιπριάνη έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδρυση της Δημοκρατικής Λέσχης στην Αθήνα και συμμετείχε στα γεγονότα του 1862 από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, στην περιοχή της Καπνικαρέας ύψωσε με άλλους φωτογράμματα, όπου κοιμάτισε για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο η κόκκινη σημαία. Σε ιταλικές πηγές αναφέρεται ότι στην εξέγερση μπήκε στην κεφαλή ενός μπλοκ φοιτητών, υπερασπίστηκε γενναία τα οδοφράγματα της οδού Αιώλου, σχεδίασε την επιχείρηση βομβαρδισμού της τράπεζας Ρότσιλντ και επιτέθηκε στο Βασιλικό Παλάτι. Θα είχε συνεχίσει να μάκρεται για τη δημοκρατία και μετά τη δική του βασιλιά Όθωνα, αν οι Έλληνες δεν είχαν τελικά συμβιβαστεί με ένα καινούριο βασιλιά. Ο επαναστάτης συνελήφθηκε, τον απέλεσαν στη Σμύρνη και από εκεί πήγε στην Αλεξάνδρεια. Το 1868 πήγε στην Κρήτη και συμμετείχε στην εξέγερση εναντίον της τουρκικής εξουσίας. Έπειτα πήγε στο Παρίσι, όπου συνεργάστηκε με διάφορους αναρχικούς κύκλους, καθώς και με μια αναρχική ομάδα που αποτελείται κυρίως από Έλληνες και της οποίας σημαντικότερη φυσιογνωμία ήταν ο Παύλος Αργυριάδης. Στο Παρίσι συμμετείχε στην Κομμούνα, συνελήφθη και για τη δράση του καταδικάστηκε σε θάνατο. Αλλά ξέσπασαν διαδηλώσεις παράστασης και το 1879 απελευθερώθηκε με χάρη. Αληθώς, τη νύχτα της εκθρονήσεως, επειδή οι άπαντες συνεφώνησαν όντως του βασιλέως εις ταξίδιον και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει κάτι τι, έδρευσαν τα σιέλους των φανών της πόλεως, εξού και τα δύστιχα του κύριου Μπίλερ, ψαλόμενα λίγο μετά την Επανάσταση εν τεσοδείς. Εν μία νυχτή και μόνη αντιστάσεως μείουσης, έθραυσαν αρημανίως τους φανούς της πρωτευούσης. Γουλιέλμος ο Αχθοφόρος, του Ντιμερσάν και Λαρός, ερωτικό ταξικό δράμα. Ο Γουλιέλμος είναι ένας νεαρός που δουλεύει ως φωτοεκφορτωτής στο λιμάνι της Μασσαλίας. Την παραμονή του γάμου του με τη θετή αδελφή του Ροζαλία βρίσκει ένα πορτοφόλι στο δρόμο, το οποίο και το παραδίδει στον πλούσιο κατοχό του, έναν ναύαρχο. Ο ναύαρχος, συγκινημένος από την εντιμότητα του νέου, επιθυμεί να τον ανταμείψει, αλλά ο Γουλιέλμος φεύγει τρέχοντας προς το σπίτι του. Τον κυνηγούν οι υπηρέτες και πλήθος κόσμου. Ο ναύαρχος φτάνει στο σπίτι του Γουλιέλμου και συνειδητοποιώντας ότι γίνεται γάμος την επόμενη μέρα, προτείνει να γίνει ο κουμπάρος του ζεύγους. Οι δύο νέοι παντρεύονται και μετά από λίγο ο ναύαρχος ανακαλύπτει πως η σύζυγος του Γουλιέλμου και θετή κόρη της οικογένειας, Ροζαλία, είναι η χαμένη κόρη γνωστής Μαρκησίας και οικογενειακής φίλης του ναυάρχου. Η Μαρκησίας μίγει με τη χαμένη κόρη της, αλλά δεν θέλει να αποδεχτεί το γάμο της με έναν αχθοφόρο. Ο Κόμης, ανιψιός της Μαρκησίας, ο οποίος εποφθαλμιά την περιουσία της, αναλαμβάνει να ακυρώσει το γάμο και καταφέρει να κλείσει τον Γουλιέλμο φυλακή με την κατηγορία ότι παντρεύτηκε ανήλικη. Η Μαρκησία εκβιάζει τη Ροζαλία, θέτοντας ως όρος για την απελευθέρωση του Γουλιέλμου η Ροζαλία να νυφευτεί το Κόμη, τη δεύτερη υποκύπτει προκειμένου να σωθεί ο αγαπημένος της. Παράλληλα ξεσπάει η Επανάσταση και ο λαός ξεχύνεται στους δρόμους. Μια ομάδα εργατών που καθοδηγούν οι φίλοι του Γουλιέλμου εισβάλλει στο σπίτι της Μαρκησίας και απαιτεί την απελευθέρωση του νέου. Η Μαρκησία και ο Κόμης πανικοβάλλονται, αλλά εμφανίζεται ο Γουλιέλμος και του σώζει από το μενόμενο πλήθος. Στο τέλος όλοι, φτωχοί και πλούσιοι, μονιάζουν και φωνάζουν «Ζήτω ο λαός». Ο Αχθοφόρος, τελευταία πράξη. Κόμης. Σας συγχαίρω, κύριε ναύαρχε. Καλόκαρδος. Αμα αυτός ο κύριος Κόντης που ήθελε να μας αρπάξει την Ροζαλία δεν εντρέπεται να μας βλέπει. Κάποιες φωνές. Να τον θανατώσομεν. Καλόκαρδος. Ο λαός δεν μολύνει τα χέρια του με το αγενές αίμα των ευγενών. Τους θιούδους κακούς και μοχθηρούς ευγενείς τους πτύει κατά πρόσωπον. Για γουμής, και τον πτύω εγώ πρώτος. Γουλιέλμος. Είναι ανανδρία το τιούτον. Κόμις γονιπετών. Ομολογώ την απάτη μου και διακηρύττω ότι παραδέχομαι τα σαρχάς του λαού. Απορρίπτω τους τίτλους της ευγενίας και δια να σας το αποδείξω, θα νυμφευθώ κι εγώ κόρη πτωχήν και εργάτιδα. Καρλώτα. Είμαι νέα, κύριε Κόμη. Είμαι πατριώτης. Και δεν έχω λεπτό τσακισμένο. Κόμης. Να σκεφτώ λίγο. Καρλώτα. Το γοργόν έχει και χάρη. Σεις, κύριε Ναύαρχε. Ναύαρχος. Εγώ ανυμφεύθην μια φορά. Με φθάνει. Καρλώτα. Σεις, κύριε Καλόκαρδε. Καλόκαρδος. Να συστηθεί καλά η δημοκρατία και τότε σε παίρνω και σε μαθαίνω και το κολύμβι. Καρλώτα. Ζήτω λοιπόν το έθνος. Ζήτω. Ναύαρχος. Ζήτω η δημοκρατία. Ζήτω. Ναύαρχος. Ζήτω η ισότης. Ζήτω. Ναύαρχος. Ζήτω η αδελφότης. Ζήτω. Ναύαρχος. Ζήτω τα δικαιώματα του λαού. Ζήτω. Στις 3 Νοεμβρίου 1896, ο σανταλοποιός Δημήτρης Ματσαλής, Ματσάνης ή και Μάτσανης κατά μερικούς, καταγόμενος από το Άργος, που είχε παρακολουθήσει το θεατρικό έργο Γουλιέλμος Αυτοφόρος, που πεζόταν τότε στην Πάτρα από ιταλικό θίασο, και στο οποίο και φαινόταν η ισχύς του πλούτου που περίσχε κάθε ένας δικαιοσύνης, επιτέθηκε με μαχαίρι στην οδό Γεροπωστοπούλου, τότε ανεξαρτησίας, σε δύο ονομαστούς παράγοντες της πόλης. Από τα χτυπήματά του σκοτώθηκε επί τόπου ο τραπεζίτης Διονύσιος Πραγκόβριος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο σταφιδεύωρος Αντρέας Κόλλας. Ο Ματσαλής συνελήφθη αμέσως και στη διάρκεια της αρχικής του ανάκρισης εκδήλωσε ξεκάθαρα τις αναρχικές του ιδέες λέγοντας: «Θα σκότωνα τον Κόλλα ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν έχω τίποτα με τον ίδιο, όπως δεν έχω τίποτα και με τον Πραγκόβριο. Εγώ χτυπώ την κοινωνία και όποιος βρισκόταν μπροστά μου θα πλήρωνε για αυτή». Η φυλακή νύχθη ενώπιόν μας με το λίγον και ο Ματσαλής έστη περιέργος έως αν μαθών των λόγων της επισκέψεως κατέβνεσεν εκεί. Είμαι εις τας διαταγάσας, είπα. Είμαι θαμώνη. Ο δεσμοφύλαξ έκλεισε την θεία της φυλακής και μας αφήκαινε να συναντήσουμε προβάλλον ενίοτε από τη στηρίδος το αυτί του, σιγά σιγά, για να ακούσει και αυτός κάτι εκ της συνομιλίας μας, η οποία ήρξε του επί την βάση των χθες γραφέντων του τύπου. Εδιάβασε σήμερα τις εφημερίδες. Εδιάβασε. Ποια εντύπωση σου έκαμε ο τρόπος με τον οποίο έγραψαν περί της πράξεώς σου? Δηλαδή, δυσαρεστήθης? Καθόλου. Ο τύπος δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Το καθήκον του έκανε. Αν είχαμε αναρχικά σε εφημερίδες, αλλιώτικα θα έγραφαν. Τα έβρισκες όλα γραμμένα όπως τα είπες χθες και επιμένεις εις όσα είπες. Όλα σωστά είναι και εις όλα επιμένει. Δεν αισθάνεσαι καμίαν μεταμέλειαν από το χθες έως σήμερα, καμία. Και δια να μην υπάρξει μία ημέρα και η ελαχίστη εμφιβολία περί των όσων είπε κατά την πρώτη συνέντευξή μας, τον ερωτήσαμε πάλι πώς και πότε εστερνίστη αναρχικάς ιδέας, η οποία ποτέ μέχρι τούδε δεν εξεδηλώθησαν εν Ελλάδη. Από 5 ετών μας απήντησε να έχω αυτά.